Σύγχυση προκλήθηκε από το πρωί σε πολίτες οι οποίοι πήγαν σε φαρμακεία της Πάτρας για να προμηθευτούν self-test, αλλά κάποιοι δεν τα κατάφεραν. Να θυμίσουμε πως σήμερα οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα προμηθεύονται 3 self-test τα οποία αφορούν αυτή την εβδομάδα αλλά και τις 2 επόμενες, ώστε να μπορούν να πάνε στην εργασία τους. Ωστόσο, κάποιοι φαρμακοποιοί δεν έδωσαν τεστ σε εργαζόμενους. Στο πλαίσιο της απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως του τοπικού φαρμακευτικού συλλόγου για διακοπή της δωρεάν διάθεσης. Σε κάθε περίπτωση όμως, αρκετοί είναι αυτοί που συνεχίζουν κανονικά τη διάθεση των self-test σε πολίτες. Αφού αφενός η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τοπικού φαρμακευτικού συλλόγου δεν είναι δεσμευτική για όλους και αφετέρου δεν απαγορεύει στα μέλη του να εξαντλήσουν τα αποθέματά τους. Έτσι, σε πολλά φαρμακεία αποθέματα υπάρχουν και οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετηθούν. Προφανώς ο κόσμος έχει ενημερωθεί και δεν έχει βγει να βρει τεστ. Υπάρχουν κάποιες απορίες ότι πώς θα πάω στη δουλειά μου και πού θα το βρω το τεστ. Σε αυτά δεν μπορούμε να απαντήσουμε εμείς. Νομίζω είναι η δουλειά του Υπουργείου να βρει απαντήσεις σε αυτά. Υπάρχει ένα μικρό απόθεμα πίσω στις αποθήκες που λογικά είναι προς διάθεση του κόσμου. Που σημαίνει ότι ο κόσμος αυτή τη βδομάδα τουλάχιστον δεν θα πρέπει να ανησυχεί. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται άλλωστε και η απόφαση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο οποίος αποφάσισε με να σταματήσει τη διάθεση από τις 19 Ιουνίου, αλλά όποιο φαρμακείο έχει απόθεμα να μπορεί να το εξαντλήσει. Παράλληλα, προς το τέλος της εβδομάδας θα μπορούν να προμηθευτούν τεστ και οι φετινοί υποψήφοι των Πανελλαδικών, αφού χωρίς το αρνητικό αποτέλεσμα self-test δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις. Σίγουρα θα υπάρχει απόθεμα για να πάρουν όλοι. Άρα λοιπόν να μην ανησυχεί ο κόσμος. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να ανησυχούν σε τέτοιο βαθμό. Οι εξετάσεις θα γίνουν κανονικά από ό,τι ξέρουμε. Οι μαθητές θα πάνε κανονικά με τα τεστ τους. Οπότε δεν θα πρέπει να ανησυχεί κανείς. Οι γονείς θα πρέπει να σπεύσουν στα φαρμακεία να τα πάρουν τα τεστ για να είναι έτοιμα τα παιδιά. Να μην έχουν αυτό το άγχος. Έχουν αρκετά άγχη για τις εξετάσεις. Να μην έχουν και αυτό στο κεφάλι τους. Ένα ακόμη ζήτημα όμως που προκαλεί ερωτηματικά είναι το γιατί πάρθηκε τώρα η απόφαση για διακοπή της διάθεσης, καθώς ο μεγάλος όγκος της διάθεσης των τεστ θα κρατούσε ακόμη ένα μήνα το πολύ, αφού μόλις ολοκληρωθούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, μαθητές, εκπαιδευτικοί καθώς και άλλοι, δεν θα χρειάζεται να κάνουν συχνά τεστ, ενώ από τον επόμενο μήνα αναμένεται πτώση της ζήτησης και από τους εργαζόμενους. Από την άλλη, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Φαρμακοποιών προκάλεσε μεγάλη ανησυχία αλλά και αλγινή εντύπωση σε χιλιάδες γονείς, αφού μία ανάσα πριν τις φετινές πανελλαδικές πλέον αγωνιούν αν τελικά θα καταφέρουν να βρουν self-test για να συμμετέχουν τα παιδιά τους στις εξετάσεις.